Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Πέτρος, ο Περιμένης. Ένιωσα την ανάγκη να προλογίσω αυτό το ρεπορτάζ που κάναμε για την εκδήλωση του Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 27 του Φλεβάρη στο χώρο της Λεοντίου Σχολής. Για τον πολύ απλό λόγο ότι τα δικά μου μαθητικά χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου δεν βίωσα, όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές, την αγάπη και την καθοδήγηση που δίνουν οι καθηγητές αυτό το σχολείο. Σε μια εποχή που οι Γερμανοί, βάρβαροι για εμάς, βγαίνουν με κείμενα και μας κατηγορούν για αυτό το οποίο είμαστε, για αυτό το οποίο έχουμε δώσει στην Ευρώπη, έρχονται μαθητές με όρεξη και καθηγητές με όραμα να μας βοηθήσουν να βιώσουμε την ελληνική ιστορία. Παρακολουθήστε λοιπόν πως αυτοί οι μαθητές με τη δική τους προσπάθεια κάναν ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Η μητέρα συνεχίζει το θρήνο της. Γεια μου σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημινάς μου, πως κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις. Δε γρικάς, τα που πικρά σου λέω. Τώρα οι σημαίες εντύσανε, παιδί μου, εσύ κοιμήσου. Κι εγώ τραβάω στα αδέρφια μου και παίρνω τη φωνή σου. Βρισκόμαστε στη Λεόντια Σχολή και έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Ρίτσο. Πώς έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια? Είμαστε από έναν όμιλο λογοτεχνίας που τον διευθύνει ο Λυκιάρχης του σχολείου. Και κάθε χρόνο οργανώνουμε αφιερώσεις και φέτος είχαμε οργανώσει και το Γιάννη Ρίτσο και θα κάνουμε μία παράσταση αυτό το Σάββατο. Έχουμε πάρει ο καθένας από ένα στίχο που μας εμπνέει περισσότερο από ένα ποίημα, ας πούμε, το Ρίτσο, και έχουμε φτιάξει από ένα έργο. Εδώ είναι τα μικρότερα και εκεί είναι μια κατασκευή μπροστά. Και είμαστε κάποια παιδιά δηλαδή που έχουμε προχωρήσει για το Ρίτσο και στη ζωγραφική, ας πούμε. Και δεν περιοριστήκαμε μόνο στα ποίηματα. Πιστεύετε ότι τα παιδιά, ακολουθώντας τους κλάδους αυτούς που έχετε εσείς φτιάξει, ουσιαστικά δείχνουν πού είναι η προτίμησή τους για το μέλλον, για τις μελλοντικές τους ίσως σπουδές? Ναι, κοιτάξτε, το ελπίζουμε και αυτή είναι η ευχή μας. Δηλαδή να τους δώσει το σχολείο την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, τον εαυτό τους κλπ. Ναι, δεν θα το βλέπαμε, ξέρετε, τελείως άσχετο και με τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Πολλές φορές τα παιδιά ανακαλύπτουν κάποια πράγματα που δεν τα είχαν σκεφτεί. Και ξέρετε, όταν επιβεβαιωθούν από το σχολείο, από το χειροκρότημα της τάσης των συμμαχτών τους, το ενισχύουν ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι τους βοηθάμε έμεσα.